Κοίτα με. Τρία, δύο, ένα, πατάω. <laughs> Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, είδα στον ύπνο μου τον James Hetfield. Καλά. Ότι θα ερχόμουν σε εκπομπή μεταλ, δηλαδή ούτε στα πιο τρελα, τρελαμόνιρα. Έχω Τι κα... έλεγε ο Χέτφιλτ <laughs> <και της> Λάρας. <laughs> Τι, πάλι. Metal είναι το site. Metalradio.gr Σελίδα είναι, έχει και μέσα. Έχει web ραδιόφωνο yeah. μέσα. Ναι. Yeah. 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 Mm -hmm. Καλά πάμε, να ξέρει. Καλά, <laughs> εντάξει, δεν είμαι. Στο, στο τομέα μου είμαι Metal Queen. <laughs> Μην κοιτά έτσι που με ταπεινή. <laughs> <laughs> Αλήθεια όμω τώρα. Yeah. Ξεκινάμε. Oh. Είδα στον ύπνο μου το Hetfield. Το ότι βλέπει όνειρα σε αυτήν την ηλικία ακόμα. <laughs> <laughs> Είδα στον ύπνο μου το Χέτφιλτ και μου λέει έλεγε, Αντί θέλεις. να θέλεις να πάρεις συνέντευξη από μένα Θέλεις να πάρεις συνέντευξη από τον Λαμπρόπουλο ρε φίλε Δηλαδή πόσο fan girl παίζει ε, να είσαι ε, Τρελός είχα, μας αγαπώ <laughs> Μ' αυτό μαρέσαμε αρέσει αυτό το γλυφτικό που ξεκινάς <laughs> ε, Να σου πω κάτι και έξανες τώρα <είς> δε, με, 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 πιάνεις εξαπήν, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε με, με τόσο γλυφτικό λόγο. Ε, και μπράβο, Έλα, μου πόσο χαίρομαι που, που τα λέμε από κοντά. Τα λέμε κάθε μέρα, ο κόσμος μας βλέπει. Είναι κάθε μέρα, τα λέμε στου διαδρόμου εδώ πέρα του, του ραδιοφώνου. Και τώρα πρέπει να κάνω εγώ να υποκριθώ <σχεδιά> ότι Έλενα, να πολύ χαρούμενο που λίγο. <σχεδιά> Τι, <σχεδιά> κάποια, <πες. σχεδιά> Τι κάνει, Όχι, δε, ποτέ δεν θα σε λέγα κάποια. κάθε <σχεδιά> <σχεδιά> <σχε κάτι, Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε στο Metal Radio. Μην αρχίσεις με τα mainstream τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λες και είμαστε πρωινό πάνελ τώρα. Δε, 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 πες αυτό που νιώθεις πραγματικά. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. <laughs> χαίρομαι Σήμερα μου πολύ. Κιόλας. Έχω βάλει και τι μπλουζίτσε μου τη Metal εδώ πέρα με ελληνικό συγκρότημα φάνη, Suicide Alliance. Μην με τρελαίνει. Μην με που Κάνει Λένης. καριέρα στο εξωτερικό. Ε, κάνω όπω ξέρω. Να πόσο... τους κάνω όπω ξέρω. Κάνω όπω ξέρω. Για να μην εκτεθώ. <laughs> <laughs> ναι, ναι, Suicide. Αυτό, ναι. Ε, θα ξεκινήσω απλά τα ταπεινά. Ναι. Θέλω να μου πεις τι σχέση έχεις με το μέταλ, γιατί οι μεταλλάδες σ' αγαπάνε φάνη. Ε, θα σου πω, θα σου πω, κα, ε, θα κάνω μια διάκριτη ερώτηση, δεν ρωτάνε ποτέ μια γυναίκα. Τι βλακέ είναι γι αυτό, δεν ρωτάνε ποτέ μια γυναίκα την ηλικία της. Όχι, αυτό βλακέ, δεν κατάλαβα. Ρωτάνε μια γυναίκα, πώς γνώνησαι. 43. Δεν έπρεπε να ρωτήσω. Δεν το περίμενε. είμαστε ρε μου πάνω κάτω η ίδια γενιά. Εγώ είμαι 40, το 84 γεννηθή. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι εμεί ήμασταν, αν θυμάσαι καλά, σε πάω πίσω στον χρόνο, γιατί θα σου πάρω εγώ συνέντευξη σήμερα. Εμεί είχαμε δύο κατηγορίε, αν θυμάσαι. Πού πήγε σχολείο. Στο Μαρούσι. Στο μα... Πολυκλαδικό όμω. Πολυκλαδικό. Ήμασταν έτσι, έρμαν παιδιά. δύο κατηγορίε. Ήταν οι ρεϊβάδε. Ναι. και μετά λάθο. Οι νέε γενιέ μα ακούνε Τώρα, συγγνώμη, συγγνώμη. οπότε ήταν αυτοί που ήταν με τα έντονα χρόνια κάτι κίτρινα κορδόνια, οι ρεβάδε, κάτι αυτέ τι μπλούζε με τη χλωρίνη εδώ πέρα τα τέτοια. Και απ' την άλλη ήταν καλή ώρα εδώ πέρα τα ζουλάβια με μεταλλάδε, οι, οι οποίοι κάγανε εκεί πέρα με σταυρού, με τέτοια. Εγώ, σαν πασόκο τη εποχή εκείνη, ήμουν και με τα δύο ρεύμα. Πήγαινα... Δηλαδή, γιατί ρε, εσύ άκουα και metal, άκουα και ρεύμα, άκουα και hip hop. Ε, αλλά εννοείται ότι. Ε, Πώ να σου πω, παιδί μου, στην Ελλάδα θεωρώ ότι. Να μιλήσω για του άντρε, οι γυναίκε δεν ξέρω πώ πάνε. Ότι ο, ο, ο μέσο Έλληνα ξεκινάει, ξεκινάει με ροκ. Δηλαδή ξεκινάγαμε, θυμάμαι, ακούσαμε τα πρώτα ακούσματα, σιδηρόπλο, ξύλινα mm -hmm, σπαθή και mm -hmm, αυτά. Mm -hmm. Μετά αγριεύει, γιατί πας γυμνάσιο λίγιο, αγριεύεις. Πας πιο μέτα, θα, πας, θα, θα ακούσεις, ρε παιδί μου, ξέρω, μάνο. <laughs> 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 και μετά θα ακούσεις ε, οικονομόπουλο, ε, εποχή... το άγγελο. <laughs> 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 δηλαδή... ναι, αλλά εκείνη <laughs> την εποχή η ήταν γούνινα, βρακάκια, είναι... baby oil. Ακόμα ήτανε... έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, ζουν οι Μάνογουρ. δεν ξέρω, ζουν οι ζουν, οι το ξέρω ότι ζουν. Και έρχονται για συναυλίε. Έρχονται ακόμα τα σκυλιά του βεβαίω. Βέβαια. Βέβαια. Ή... Κάνανε και συνεργασία με Καζάκο, έχω να σου πω. Στο... Μην κάνουν συνεργασία με, πώς το λένε, με, με το φέρι, το φίλο μου. <laughs> 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 και του δούμε στη Θεσσαλονίκη. <laughs> Ρε του μάλλον τα φιλιά. <laughs> Τελ, τελευταίο καλό συντή ήταν το The Sign of the Hammer που μ' άρεσε πάρα πολύ. Θυμάσαι τα κουδάρα που είχε μέσα. Βεβαίω θυμάμαι, Φάνη. Εσύ, Εντυπωσιάζομαι, βέβαια. Να <laughs> πούμε <laughs> και στον κόσμο εσύ. ότι το πρωί που στο ραδιόφωνο πάνω, όταν λέμε κάτι που έχει να κάνει με μουσική, metal και αυτά και κάνω λάθο, σου μήνυμα η Έλληνα. Όχι, δεν πέθανε τότε ο, 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 ο Γκάλαχερ. Πέθανε τότε. Έχουμε την εγκυκλοπαίδη εδώ πέρα. <σχεδεύει> ναι, ναι. Δεν θέλει. <σχεδεύει> ναι, μου αρέσει, μου <σχεδεύει> αρέσει. <σχεδεύει> αρέσει <σχεδεύει> α, αγαπώ, αγαπώ. Ακούω κουνάβια καθημερινά. Να σε καλά, παιδί. Υποφέρω αρκετά <σχεδεύει> λίγο με τη μουσική, αλλά εντάξει. Εντάξει, <σχεδεύει> Θα την ακούσω και την τουαλίπα μου και δεν θα παραπονεθώ. <σχεδεύει> ε, ρε, ξέρει τι γίνεται. Εγώ είμαι σε μια φάση τη ζωή μου που δεν έχω χρόνο για τίποτα. Οπότε ακούω τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι και αν μου βάλει, ακούω τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μα έχει στεγματίσει εμά η γενιά αυτή τώρα. Δεν ξέρω οι νέε γενιέ και που. Η metal που μπαίνει τώρα. Στο ε... δεύτερο μέρο, σου έχω να μου κάνει ναι. reaction σε καινούργια συγκροτήματα. Ναι, ναι, να μου πει ναι. τη γνώμη σου. Δεν θα σου πω για παλιά που τα ξέρω τα έχω <laughs> πρόχειρα. Όχι, θέλω γνήσιο reaction. Θε... Εμεί όμω να οριοθετήσουμε λίγο κάπου εδώ πέρα. Να οριοθετήσουμε τι γενιά μα. Δηλαδή, εμεί τώρα που είμαστε τα παιδιά που την εφηβεία μα την πειράσαμε, λέει 2000. Ε, Προφανώ ακούγαμε και Black Sabbath, ακούγαμε και ε, τα ναι, πάντα. Αλλά... Από εκεί ξεκινά. Από εκεί ξεκινά. Αλλά εμά τη γενιά μα, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι. Ε, ποια συγκροτήματα ήταν. Τη γενιά τη δικιά Γιατί η Σάμπα δεν είναι τη γενιά τη δικιά μα. Μετάλικα. Μετάλικα σίγουρα. System που, of a Down. Σι, στο rap core, Πιο Μπράβο, μπράβο, μπράβο. μπράβο. <laughs> ο, μ' αρέσει, <laughs> πέστε γιατί δεν θυμάμαι εγώ τα ονόματα. <laughs> ε, yeah, Slipknot. Slipknot ε, και σε ατμοσφαιρική metal, δεν δηλαδή, λέγεται τώρα, μην κάνω και λάθο. Ε, ice Dirt, ε, Therion. Oh, Οχ, <ΣΠΟ> φάνη. Το, το ναι, πώ το λέγοντα ότι το θέλει, του το μεγαθέριον, πώ το, <ΣΣ> Ναι, ναι ε, μεγαθέριον λέγοντα. Ε, που είχε γίνει και <ΣΣ1> <βράβο> αφοντικά και αυτά <ΣΣ1> ναι, και τέτοια. Ναι, ναι. ε, αυτά ήταν τη γενιά. Τώρα κι άλλοι τώρα, δεν τα θυμάμαι, θα μα γράψουν. Έχει και από κάτω στο τσάκ. Έχω σχόλια, ναι. Για θυμίστε να θυμηθώ τώρα, γιατί έχουν περάσει εκεί τα χρόνια. Δηλαδή, ακούγαμε ρε παιδί μου και παλιά συγκροτήματα και σε πουλτούρε και τέτοια. Αλλά η σε πουλτούρα, πούμε, δεν είναι τη γενιά μα. Είναι πιο αίτη σαν αγκαλιά. Τώρα αποσύρονται οι σε πουλτούρα. Κάποια στιγμή δεν βγαίνει καλύτερα. Εντάξει, βέβαια κοιμάνω οι είχαν πει ότι θα αποσυρθούν αλλά μετά αλλάξανε γνώμη. Ρε, η ερώτηση το έχω κάνει πολλέ φορέ, το έχω κάνει σε Έλληνε καλλιτέχνε μεγάλου, δεν θα πω ονόματα. Και λε, ρε παιδί μου, μέσα μου, δηλαδή, τι θέλει τώρα ο Ντίκινσον και τραγουδάει ακόμα. Έλαντε. Τι θέλει ο. Έβγαλε και άλμπουμ Το ξέρω, το ξέρω. Και έρχεται για συναυλία το καλοκαίρι. Θα, ναι. θα έρθει ο Μόνο του είμαι, μόνο του. Μόνο του, με το ναι. προσωπικό του. Ε, είχε και είχε γίνει και ένα φοβερό σκηνικό την τελευταία συναυλία των Iron Maiden. Του είχαν ανάψει καπνογόνα από κάτω. Και δεν θέλει καπνογόνα. Και γύρισε και φώναξε και ναι. έκανε παρατήρηση στο αγόρι που κρατούσε το καπνογόνο. You Greek cant. You Greek can't. Φαντάζομαι can't, όχι με A and T. You can't. Όχι το γνωστό, το βρετανικό. Και από κάτω ο Έλληνα θα ήταν σίγουρα πορωμένο. Ωραία, είμαι Greek can't. Εντάξει, έχει μεγαλώσει και ο οποίο ξέρει ότι πετάει και εμπορικέ πτήσει τη British Airways, έτσι. Όχι απλά έχει. Περνάει βασικά δεύτερη ευφυδία. Πήρε διαζύγιο. Έχει πάρει καινούρια σύζυγο. Λίγο έτσι πιο. Πόσο είναι αυτό τώρα, πόσο 60 ε, Να μην είναι 60 φεύγα, 70 έλα. Και λε, ρε φίλε, για ποιο λόγο, τι του κινεί αυτού του ανθρώπου να συνεχίζουν να βγάζουν τα κουδιά, να εκεί Και η απάντηση είναι, έχω πάρει το, την αντίστοιχη κουβέντα από μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνο ρε, εσύ είσαι αυτό που είσαι, έχει βγάλει τα λεφτά, τα, για ποιο λόγο συνεχίζει. Και η απάντηση είναι, ρε φίλε, γιατί τι άλλο να κάνω ζωή μου, Δηλαδή δεν μπορούν να σταματήσουν να είναι δημιουργικοί. Αυτό έχουν μάθει, αυτό να κάνουν. Γι' αυτό βγάζουν κάποια συγκέντρωματα, βγάζουν τραγουδία μέχρι τα 100. Αυτό έχουν μάθει, αυτό κάνουν. Είναι αυτό, ή. Δεν είναι αιματοδοξία, μόνο. Μήπω λίγο τζάνκι τη αποδοχή του κόσμου. Δηλαδή, εσύ, όταν είσαι μπροστά σε κόσμο και βλέπει, Ρε παιδί μου, ότι είναι όλο αυτό το κοινό από κάτω και του δίνει εσύ τον παλμό σου. Δεν, κατά κάποιο τρόπο δεν εθίζεσαι σε αυτή τη σχέση. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί ποτέ δεν έχουμε σε επαφή με κόσμο. Δηλαδή δεν κάνω, κάνουμε, δεν κάνουμε το στο Ποτέ όταν, δεν... κάνετε τα event, ρε παιδί μου, με το music και αυτά. Και έχει από κάτω τον κόσμο, το, σα έβλεπα τι δεν... προάλλε, τα καλάβρετα και πέρα και Ευτυχώ δεν το. Ευτυχώς, δε το είναι, επειδή δεν έχουμε σε επαφή με μεγάλα κοινά, δεν παίρνω αυτή, αυτή την <laughs> αγάπη, οπότε δεν έχω εθίσει σε αυτό το πράγμα. Ε, ναι, μπορεί να είναι και αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά εσύ δεν μπορεί να σταματήσει κι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να σταματήσει, ξέρω εγώ, ε, να πω, ε, Τσέπελ να είναι δημιουργική είτε στα 80 είτε στα 60 είτε δημιουργική είπα τώρα Led Zeppelin δεν ξέρω ποιος ζει τώρα δεν ζει ο τραγουδιστής ο Robert Plant ο Robert Plant δηλαδή φαντάζομαι ένα δημιουργικό μυαλό θα πρέπει να κάτι πρέπει να δημιουργήσει κάπου να διοχετεύσει τη δημιουργικότητα φαντάζομαι δεν ξέρω μπορεί να είναι και αυτό που λες θα μας απαντήσει, μας Αν μα ακούει ο Ρόμπερτ Πλάνα, στείλει να μείνουμε στο Metal GR, να Στο Metal GR. Θέλω να μου πει τι σου αρέσει και τι συχαίνεσαι του μεταλλάδε. Όχι, μα δεν, δεν, υπάρχει. Δεν βάζω τα μπέλε στου ανθρώπου. Οι μεταλλάτε που είχα στη ζωή μου πάντα, ήταν ωραίοι τύποι. Δηλαδή, δεν, δεν, έχω συναντήσει. Μπορεί να έτυχε μεταλλά κολόπεδο. ήταν με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, πάντα λίγο. Τη γενιά δικιά μου, πάντα λίγο χαμένοι στον κόσμο του. Αλλά ήταν εξήγηση, ήταν ωραία, ήταν κυμπάρδε. Δεν έχω γνωρίσει, δεν μου έχει παίξει μεταλλά σπινιά. Δεν ξέρω γιατί. Όχι ότι μου την έχει παίξει ρε, Βάς, αλλά πάντα ήταν επειδή λοιπόν, μου ήταν λίγο outsiders, ήταν, ήταν, λίγο απομονωμένοι, λίγο ξέρεις, στη φάση του. Ήταν έξω από το σύνολο, το γενικό σύνολο. Ε, θα πω τώρα μεγάλη κουβέντα. Μεταλλάσσο μου έχει φερθεί καλά εμένα, αλλά δεν έχω, δεν έχω παράπονο. Δηλαδή από μεταλλάδε. ήταν πάντα κάτι άτομα τα οποία τώρα του βλέπει. Οι περισσότεροι μεταλλάδε στην εποχή μα έχουν γίνει χολίτε. <laughs> <laughs> με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, με Ή ασχολούνται με του υπολογιστέ. <laughs> με... Μπράβο, ρε φίλε. Ο μεταλλά, ο παλιό, το 90 έχει γίνει ή προγραμματιστή ή χολίτη με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω ότι. Ένα από τα δύο. Και έχει παραμείνει μεταλλά. Έχουμε ένα κοινό γνωστό που συνεχίζει, είναι 50 γνώρι, <laughs> συνεχίζει και έχετε με μπλούζε. Δεν ξέρω πόσε μπλούζε έχει ρε ο τίγιο. Anyway, ε, Νομίζω δεν δεν... ότι το κάνει επίτηδε. <laughs> Για ίσια. να σε προκαλεί. Έλαντε. Τέλο πάντων, μόνο καλέ αναμνήσει έχω Γιατί είχα πολλού φίλου μεταλλάδε με μετά γίναμε παιδιά και αυτά και το κυρίσαμε στο λαϊκό. Έχω φίλο μεταλά πολύ καλό, ο οποίο τώρα μεταλλά αγριεμένο με ταξίδια στην Ορβηγία, με, ε, να το παίζει και σαν μια εποχή στη φάση. Ε, ε, σε, σε, μπουζούκια. αυτό δεν το ξέρω ο κόσμο, ότι πάρα πολλά παιδιά πάρα πολλά. ήταν ναι, μεταλλάδε και ασχολούνταν με κιθάρες και μπάσα. Ε, πλέον, και με τύμπανα. Και με τύμπανα. Που, σκληροπυρηνικοί μεταλλάδε παίζουν σε μπουζούκια. Για το, μεροκάμα το μεροκάμα, κακό, δεν το λέω για αυτό. Ότι πάρα πολύ. Δηλαδή, ο μεταλλάστη είναι πιο, κοντά στο μπουζούκι παρά στο, pop. Κάνω λαθό. Κοίταξε να άμα είσαι μουσικό, αναγκαστικά θα είσαι κάπου που θα είναι ο χώρο σου. Α πούμε, το παιδί που σου λέω εδώ πέρα, τον Suicidal Angels, ο τραγουδιστή, κάνει φώτα στη Βύση. Ναι, όχι, δεν, το λέω υποτιμητικά. Και νομίζω ότι η Βύση κάποια στιγμή είχε και ντράμερ. Που ήταν η Βύση είναι ροκ. Η Βύση σίγουρα ακούει. Δεν την ξέρω τι γίνεται κάπου. Είναι τη φάση τώρα. Έχει πει δαίμονε, έχει γίνει η Βύση, είναι δικιά είναι μου. Είναι ροκ ε, Και ο Καραβέλας δεν τον βλέπει. Ε, είναι ροκ αυτή. Δεν το λέω για αυτό. Το λέω γιατί ότι νομίζω ότι ο μεταλά είναι πιο κοντά στο, 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 ε, στο, ε, στο λαϊκό παρά στο pop. Ισχύει. Σαν ψυχολογία, κατάλαβες εννοώ. Σαν Ισυχή. ψυχολογία, όχι σαν μουσική. Μπορεί να είναι η αίσθησή μου αυτή. Εντάξει, τώρα η ΠΟΠ θεωρείται λίγο πιο ευτελή, α πούμε. Ότι είναι τσιχλόφους, Καχάνει τη γεύση τη, πρέπει να πα στο επόμενο χιτάκι, Ενώ τα λαϊκά μιλάνε πιο πολύ στην καρδιά, α πούμε. <Δεσύ�> εγώ να σα κάνω μια ερώτηση. Πού είσαι τη μουσική, Γιατί εγώ δεν είμαι ρεπίνοντο αυτό. Δεν ξέρω, είναι αυτό που εισαι γιατι εγω δεν ειμαι ρεπινοντο αυτο δεν ξερω ειναι αυτο που λενε στη ροκ μουσική, στη metal. Είναι αυτό το έχει πει ένα φίλο. Αρχίζουν και τελειώνουν οι συγχωρδίε. Δεν ξέρω, δηλαδή τερματίζει το όργανο τη κυθάρα. Δηλαδή βγήκαν και, με, βγήκαν οι Nirvana, παίξαν αυτό το, το, garage, το grind, πώ το λέτε. Το grunts το... αυτό. Το... 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 Και μετά σαν να άρχισε και να... Δηλαδή ανακυκλώνεται. Ανακυκλώνεται, γίνανε τα, ξέρεις, κάποια... Πώς λέγονται, τύπου Arctic Monkeys, πώς λέγεται αυτή η μουσική, alternative. Ίνδια, ας πούμε, alternative, India, ναι. Alternative, αυτό, ναι, αυτό, εκεί πέρα, κάτι Oasis, κάτι κάπου. Το σύστημα, το σύστημα, δεν έχει κάτι άλλο να. Αυτό. Ναι. Είναι, είναι θέμα οργάνου. Μπήκανε και. Νομίζω ότι είναι θέμα μουσική. Δηλαδή, γιατί στην pop τα περισσότερα από τα κομμάτια που μα αρέσουν έχουν μέσα κάποιο σαμπλάκι από παλιότερο τραγούδι. Ε, όλα ίδια είναι. Όλα ε, ίδια είναι. Και τα λαϊκά πλέον. Δηλαδή... Και, στα... και, στη metal γίνεται αυτό. Βγάζουμε μεγάλο ψωμί τώρα. Μήπω γενικά τελειώνουν οι νότε τη μουσική όλε τι στιγμέ. Μήπω φτάνουμε η μουσική φτάνει σε ένα. Τα παίξαμε όλα, ρε παιδί μου. Σε όλα τα... τα παίξαμε όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ νομίζω πω ναι. Θα ακούμε ξενάκι όλα που κάνουμε κάτι. Έχουμε φτάσει εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, πού πρέπει να γυρίσει η μουσική. Ήταν Μεγάλη κουβέντα. Βγαίνουν πάρα πολλά καινούρια είδη, ας πούμε, τώρα που προσπαθούν να ενσωματώσουν πολλα καινούργια ειδη α πουμε τωρα που προσπαθουν να ενσωματωσουν πραγματα καινούργια metal συγκροτήματα mm. βάζουν μέσα στοιχεία τη Τράπ, ξέρω εγώ. Okay. Για να το εμπλουτίσουν λίγο, να το πάνε λίγο παραπέρα τα ναι. metal κοράκια. Οπότε, εντάξει, ό,τι μπορείς να αναμίξεις θα το αναμίξεις, αλλά... Θα έρθει δηλαδή, κάποια στιγμή ο κορεσμό, δεν γίνεται. Θα έρθει ο Στη metal, η τελευταία αλλαγή στη μουσική που είδα ήταν αυτό που τώρα αποπείσαι, ήταν το rap το new metal που λέμε. Που σύστανε με down, ε, ε limb biscuit. Ε, αυτό, ήταν, ναι, νομίζω, δε, ναι. έχει, υπάρχει κάποιο ρεύμα τόσο μεγάλο αντίστοιχο μετά το rap το new metal. Το metal -core. Το metal core, μπράβο, δεν το έχω προλάβει. Το, το. metal core. Τι είναι θα, αυτό, θα, θα σου είναι. βάλω να ακούσεις. Να μου βάλεις να ακούσει. Δεν, το έχω προλάβει αυτό, να καταλάβεις. Είναι καθαρά φωνητικά, ναι. με brutal φωνητικά με breakdowns, ναι. με πιο σκληρά τα φωνητικά, δεύσαι, death. <χι> yeah. αυτά. αυτά. δεν μ' άρεσαν ποτέ. ποτέ. Δηλαδή, με, 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 ο, δε, με χάλαγαν, δηλαδή μπορούσα... Σκέψω ότι τα μόνα, έτσι, death φωνητικα λέγοντα, αυτά πώς λέγονται, mm -hmm. τα, φωνητικά, τα μόνα death φωνητικά μου άρεσαν, ήταν οι, η... μου άρεσαν γιατί ήταν τόσο πολύ ωραίο όλο το υπόλοιπο, ήταν στου ε, η οποία είχε και brutal μέσα, αλλά είχε και γυναικεία φωνικά φοβερά. Είχαν και βιολιά, είχαν και. Έχει και γυναίκε που τραγουδάνε με γκράου. <σ>... Το, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, Απλά δεν είναι τόσο. Με, 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 είναι πολύ αγριευτικό για μένα, ρε παιδί μου. Είναι μακριά από μένα να ακούσω κάτι, ρε παιδί μου, δυνατό. Τύπου να, να τα χώνει, να ακούσω κραυγέ και αυτά είναι. Αλλά όταν αρχίζει το ρέψιμο. Μέσα, <σ... <σ... με πάει τώρα, νομίζω ότι ο άλλο πάει τώρα να, <σ... σ>... να μου πάρει το σηκώτη. Δεν μπορώ. Κοίτα, τα λένε γκάτεραλs, ότι βγαίνουν από το γκτ. Δεν θέλω να τα, μειώσω σαν αξία. Μπορεί για, για κάποιου να είναι φοβερό μορφή τέχνη εγώ δεν μπορώ, με σκιάζουν. Δεν μπορώ. Είναι δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο. Όμως. Τώρα δεν είναι. είναι σαν, Σαν να τρώσει χαλαπένιο <laughs> είναι, είναι, σε καί, δε, δεν μπορώ. Αλλά εντάξει, έχουν πολύ. Ο... Εγώ με τι παλιά σχολή μου ωραία τώρα. Δηλαδή, θα σου πω ότι το, το 1992, αν δεν κάνω λάθο, είχαν έρθει η Μετάλικα στο. 93. 93, 93 ναι. Στο... Ναι. εγώ λοιπόν το, η πρώτη μέταλ επαφή που είχαμε το 1984 και την θυμίζει 16 Φεβρουαρίου του 1984. Η πρώτη μέταλ εμπειρία που είχα ήταν. Με είχαν πάρει τα μου μαζί με τον πατέρα μου και είχαμε πάει το 93 ή 92, δεν θυμάμαι. 9 χρονών, 8. Οι πρώτε μνήμε που έχω σαν παιδί, δεν θυμάμαι τη ζωή μου. η πρώτη μνήμη, δηλαδή το θυμάμαι και με ανατριχιάζω. Τώρα ξέρει να είναι 9 χρονών και να μπαίνει τώρα στο, στο του Πανεωνίου. Να είναι James Hedfield με, και ο. Πώ λεγόταν ο Μπασί σα τότε, ο Μεταρουθούνια. Ο Νιούστε. Ναι, με τα Ρουθούνια. Αυτό δεν το έχουν προλάβει οι νέοι τώρα. Έχουν, προλάβει τον Ινδιάνο τώρα. Δεν, το που κάνει κάτι τέτοια μέσα όλη η Ρεσίλ να. Με, τότε ήταν η εποχή μου με, τα φλάκια και Όπου να είναι μπροστά μου κάτι τύποι οι οποίοι να κάνουν κάτι τέτοια και οι να πέφτουν να χύνονται από κάτι κονκάρδε. <laughs> και να βγαίνει Τζέιμ Χέντλι και να σου παίζει τώρα την εισαγωγή τότε. Σου λέω το θυμάμαι, ήμουν σαν αγατάκι από κάτω. Και παίζει το. Έλα, Ήταν σε, σε <σπάσεις> προώθηση του Black Album τότε, λογικά. Το, ή το Enter Sandman. <laughs> το Enter Sandman. Ρε το Enter Sandman. Δηλαδή, τραγούδι με τη, την, 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 πιο, πιο γαμάτη εισαγωγή που υπάρχει ποτέ. Φαντάζομαι σε αξίε κι άλλα. Αλλά το Enter Sandman, δηλαδή με το που μπαίνει και βγαίνει, όχι αντιφυλαρά έτσι έξω. Και, είναι... και λε, μα αλλά, τι γίνεται. Οι <laughs> μεταλλάδε όμω του κατηγορούν του μετάλλικα για τον Black Album ότι ξεπουλήθηκαν, ότι ήταν πολύ εμπορικό. Λοιπόν, χέστηκα. Μου. Ε, δεν μπορώ να ακούω ανθρώπου οι οποίοι λένε αυτό είναι εμπορικό. Ναι, ρε φιλέ, είναι εμπορ... αν αρέσει σε πολύ κόσμο, είναι εμπορικό φιλέ. Πάρ το χαμπάρι. Εγώ συχαίνω με αυτό το εμπορικό και μη εμπορικό. Το λέγανε και παλιά. Είχαμε κάποιου πολύ ψαγμένου σε όλε τι μουσικέ. Είναι και ρεϊβάδε και προηγούμενα. Α, πολύ εμπορική μεταλλικά. Ναι, ρε, μαλακά είναι εμπορική γιατί γουστάρουμε... του γουστάρουμε πάρα πολύ. Αυτό γουστάρουμε. Δεν καταλαβαίνω. Τι πάει να πει εμπορικό τραγούδι και μη εμπορικό. Δεν καταλαβα. Χαμάνε και είναι εμπορική γι' αυτό του αγοράζει ο κόσμο. Είναι φοβερή. Είναι παχταράδε. Βγαίνω και έτσι. Δεν γίνεται. Δεν, το κάνουν πολύ αυτό το πράγμα. Δεν, ξέρω καταλαβαίνει τι είναι. Η, εγώ, μαζί, εγώ, μαζί, σου είμαι. Η Black Sabbath είναι δίκιο. Η Black Sabbath είναι εμπορική. Η Black Sabbath, για όταν βγήκαν το, Γάναν το πρώτο. Η σύγκρ. Black Sabbath υπάρχουν και σε μπλουζάκι στα HM και στα Zara. Πλάκα κάνει. Πέρα σύγκρ. από αυτό, είναι ότι η Black Sabbath φίλε, το πρώτο CD που λέγονταν Black Sabbath, το πρώτο βγάλαν το βγάλανε το 70 εβδομι... το 69. Το, το... 69-70 σίγουρα είναι ναι. ένα από εκεί. Το 71, δεκαιο. κάπου εκεί. Σου, για ένα-δύο χρόνια. Παιδιά, αν ακούσετε το 1970, τι ακουγόταν από ήχου στον κόσμο, ο κόσμο ακούγε χάλι γκάλι. Και βγαίνει τώρα ο Όσμπουρ από πουθενά και σου παίζει ένα IB. Καταλαβαίνει πόσο διαστημική αλλαγή είναι. Σαν να, να βγει ένα εξωγήινο από το 2520 και να σου βγάζει ένα το κινητό τη εποχή. Δεν, δεν δηλαδή ήταν τόσο διαστημικέ οι αλλαγέ. Δηλαδή, βάλτε να ακούσετε τι παίξαν οι από το 1970, και δε στο 1970 τι άκουγε ο κόσμο. Ο κόσμο άκουγε, πώ το λένε, μπαμπαμπουλάμπα. Και όλα σου, σου, σου έβγαινα και σου παίζε κι Και ήταν, ήταν έτσι, του λέγανε τέρατα. σου πω ότι ναι, εμπορική. Γιατί γαμούνε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Sorry, μιλάμε έτσι, είτε δεν είμαστε. Βεβαίω, ναι, ε, αβασάνιστα. Ναι, δεν μπορεί να πει τώρα ότι. Μετά, ναι. Θα σε βάλω εγώ σε χαρτιά να κάνει. Ξεφτυλιστήκανε μετάλλικα, λέει, γιατί κουρευτήκανε και πήγαν σε ψυχολόγο. Ναι, ρε, φίλε, είμαστε μετάλλικα. Χαίρεστηκα. Ναι, είμαστε μετάλλικα, φίλε. Πάμε σε ψυχολόγο, κουρευόμαστε κοντό μαλί, βάζουμε γραβάτα, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί, γιατί είμαστε μετάλλικα, φίλε. Δεν προδίδουμε κανένα, ξέρει, γιατί δεν προδίδουμε κανένα. Δεν προδίδουμε τη θρησκεία. Γιατί είμαστε θρησκεία, ρε, φίλε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Δεν, μπορώ να το, δεν μπορώ να προδώσω το metal. Γιατί... Και ύστερα μου λε, γιατί να μην σε αγαπάω. Ναι. Δηλαδή στην καρδιά μου Όχι, γιατί έχω, τώρα. Έχω, έχω κάτι φίλου. <laughs> ρε φίλε, δεν προδίδει καμία θρησκεία. Είναι η θρησκεία. Θα κάνουμε ό,τι πούν αυτοί. Δεν <laughs> γίνεται. <laughs> θα κουρευτώ φλόρικα, θα κουρευτώ κι εγώ φλόρικα. Τι <laughs> θα, θα πάω πω στο Μέση για ένα παιχνίδι που δεν έπαιξε μπάλα. Ό,τι θέλω κάνω. Φίλοι μου, Μέση. Αν Αυτό όσον αφορά του μεταλλικά, γιατί του έχω άκτη πολλού που τα βάζουν με του να κάνω του ταυρό σα, το Τζέμι Χέντλ. Υπάρχει ακόμα αυτό το παιδί. Έτσι. Ας σωστό. Λοιπόν... σωστό. Ποιε αγάπη μου, ναι, ποιε. Λοιπόν, ξέρει, τι ήθελα να σε ρωτήσω. Κάτι δικό σου προσωπικό. Παρά ποιο από τα project σου ήταν το πιο αγαπημένο σου mm -hmm. και αν έχει μετανιώσει για κάποιο. Δηλαδή, τώρα υπάρχει κάποιο που σκέφτεσαι ότι αν μεγαλώσει η κόρη μου και το δει αυτό. Mm. Όχι, μωτή. σα-ίσα. Ίσα, νομίζω. Ξέρετε τι γίνεται. περήφανο για όλα και νομίζω ότι όταν θα μια ηλικία και καταλάβει. Με ποιο τρόπο αντιμετώπιζε ο πατέρα τη καταστάσει, νομίζω ότι θα είναι και χαρούμενοι. Δηλαδή, έχω κάνει πράγματα που πιστεύω ότι θα είναι περήφανοι. Δηλαδή, το θέμα είναι να φτάσει σε ένα σημείο για να μεγαλώσει το παιδί σου, ώστε να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει. Εγώ σκέψω ότι όταν είχα ξεκινήσει τον Παρασκευά, α πούμε. Αυτό, α πούμε, είναι κατόρθωμα. Ο Παρασκευά είναι ένα χαρακτήρα ο οποίο είναι ολυτρακάφρο. Όλοι όμω αντιλαμβανόμασταν το χιούμορ σου. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε άνθρωπο που θα σου έκανε κάνσελ για τον Παρασκευά. Τώρα δεν ξέρω. Θα σου, απαντήσω με το. Θα, θα σου το πάω διαφορετικά για να σου εξηγήσω τι εννοώ. Εγώ λέω ότι όταν ξέρει να τον Παρασκευά, κάτι τέτοιο να κάνει χιούμορ, δεν περιμένει από όλου το καταλάβουν. Και δεν, δεν, μπορεί να το καταλάβουν και το χιούμορ. Και επίση όπω και εγώ δεν καταλαβαίνω το χιούμορ πολλών ανθρώπων. Οπότε το, το να μην σ' αρέσει κάτι δεν το καταλαβαίνει, οκ. Εγώ θα σου πω με τον πατέρα μου. Είδε, είχε δει διάφορα επεισόδια, μου λέει κύριε μου. Συντηρητικό άνθρωπο, αλλά ποτέ δεν μου πέει, μην κάνει το. Δηλαδή, πούμε και σε μεγάλη ηλικία. Και μου λέει ρε παιδάκι μου, πολύ βρίζει. Του λέει ρε παιδάκι, και έξανα βρίζουμε, αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι σαν ένα ρόλο. Δε το ότι, σαν πώ βλέπει κάποιου τοπιού και να βγει ένα τοπιό και να βρει, το λέει υπό τη μορφή ρόλου. Δεν είναι ότι δεν το εννοεί. Και πως, μέσα από αυτό το πράγμα του εξηγώ ότι προσπαθούν να πιάσουν και άλλα μηνύματα. δεν το κατα... δεν μπορούσα να καταλάβει. Δεν να πει ένα μεγάλο αυτό να το καταλάβει. Πότε ο πατέρα μου κατάλαβε ότι αυτό που κάνω έχει αξία. Όταν είδε ένα, ένα άρθρο στην καθημερινή για τον Παρασκευά. Ένα δημοσιογράφο στην καθημερινή, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Θα πάρω, για να καταλάβει ότι κάτι έχει αξία, θα το δουν. Ή στι ειδήσει ή μια εφημερίδα. Να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν το παιδί μου είναι πάρα πολύ κακό ή πάρα πολύ καλό. Και είναι ένα δημοσιογράφο εκεί πέρα, καλύτερο, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίο κάνει breakdown το ρόλο, ρε παιδί μου, και εξηγεί, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια, όλο αυτό που προσπαθούσα να κάνω εγώ. Ε, ότι είναι ένα ρόλο, ότι περνάει αυτά τα μηνύματα. ο. Και ο πατέ, ούτε, ούτε το άρθρο του δημοσιογράφου καταλάβαινε ο πατέρα μου. Απλά κατάλαβε, σου λέω, Για να είσαι καθημερινή, πρέπει να, πρέπει να είναι κάτι καλό. Αλλάζει <laughs> στάση. <laughs> <laughs> ναι. Ε, οπότε εσύ, όχι να σου πω κάτι περήφανο για όλα, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, αν δεν έκανα κάποιο, δεν θα έκανα μετά το επόμενο. Οπότε ξέρεις, και κοιτάω και τη, και το, τη διάθεση που έχω πάει. Δηλαδή, μέσα μου δεν πάω πότε ρε παιδί μου, πώ να σου πω. Δεν, δεν πάω ούτε να γίνω με κάτι, ούτε πάω για να γελάσουμε αυτοί που είμαστε στο στούντιο εκείνη τη στιγμή. Όσο και το πιστεύει ή όχι. Δηλαδή, όταν κάνω ή κάποιο ρόλο ή το ραδιόφωνο μου κάνω ή οτιδήποτε κάνω, δεν το κάνω για να φτιάξουμε ένα βίντεο να, 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 να βγει και να κάνει εκατομμύρια views. Βέβαια, αυτή είναι η ουσία, γιατί αλλιώ δεν θα. Αλλά το κάνω για να περάσουμε καλά εκείνη τη στιγμή τα άτομα που είμαστε μέσα εκείνη στο, στο στούντιο. Έτσι είχαν γίνει και τα, τα βιντεάκια που κάναμε με τα παιδιά στο, στον έργο, στου Wixers, ο Παρασκευά. Το ραδιόφωνο έτσι γίνεται απάνω, ξέρω εγώ τώρα που πάμε πολύ καλά. Είναι ότι έχουμε φτιάξει μια κατάσταση που τρού περνάμε καλά, δηλαδή μπορεί να βασικλοβριζόμαστε μέσα. Αλλά είναι αυτό πλέον ότι αν δεν περνά καλά εκείνη τη στιγμή δεν θα βγει και προ τα έξω. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Καταλαβαίνει ο άλλο αν είναι κάτι τρού. Εσύ αν δει κάτι στην τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού και δεν είναι τρού. Θα το καταλάβει, δεν είμαστε χαζοί. Δηλαδή, εμεί ο κόσμο, όταν βλέπουμε κάτι Νομίζω ακόμα και ανιστικτοδό το καταλαβαίνει. Ναι, ακριβώ αυτό. Οπότε, ε, ο σκοπό για μένα, δηλαδή, θέλω, θεωρώ τον εαυτό μου πιο πολύ σκηνοθέτη παρά κωμικό. Αυτό το έχω ξαναπεί και με κορυδεύουν. Δηλαδή, κάθε φορά όταν είμαι μια ομάδα ανθρώπων. Δημιουργεί μια αστεία κατάσταση. Προ, προσπαθώ, ρε παιδί μου, να αστήσω μια κατάσταση με, με, με ρόλου. Ε, οι οποίε να, να λειτουργούν, αλλά είναι οι ρόλοι να μπορούμε να του υποστηρίξουμε. Δηλαδή, εγώ είμαι και στη ζωή μου, ρε παιδί μου, ε, πώ να σου πω, αυτό ο ρόλο που υπηρετώ, ότι είμαι και με τα παιδιά που κάνω το κακό αφεντικό, θα σα σκίσω αυτό. Ε, όχι, το έχω μέσα μου. Δεν είμαι έτσι άνθρωπο, αλλά το έχω δει κάπου και μπορώ να το υποστηρίξω. Έτσι, α πούμε, το Δημήτρη τον έχω βάλει να είναι από εδώ. Θέλω να σου πω ότι Μπορεί να υποστηρίξει το ρόλο. Γι' αυτό κάνω και συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω τα άλλα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου κάνω χιούμορ μαλακό εγώ. Δεν μπορώ να σε πάω γύρω-γύρω. Ούτε χιούμορ, ξέρω εγώ, επιστημονικό. Γιατί δεν είμαι προφανώ τόσο μορφωμένο. Δουλεύω πιο πολύ, παιδί μου, καλλιεργημένο, μάλλον όχι μορφωμένο. Ε, δουλεύω πιο πολύ ενστικτοδό. Δεν μπορώ να, να πω κείμενα. Δεν μπορώ να γράψω κείμενα. Το, το έχω δοκιμάσει. Οπότε, έχω καταλάβει σε 40 άτομα πλέον ότι αυτό που μπορώ να κάνω και αρέσει σε κάποιο κόσμο είναι ενστικτοδό. Και προσπαθώ να δουλέψω πάνω να φτιάξω την κατάσταση έτσι ώστε να λειτουργήσω εγώ με το ένστικτο μετά. Τι λέω τώρα, ούτε εγώ κατάλαβα τίποτα. Φιλοσοφίε λε και μπορώ να σου πω ότι είσαι ο Έλληνα Ρίκη Ζαρβέ. Όχι, αυτή είναι. Αυτή α πούμε για μένα δεν είναι κομική, είναι φιλόσοφη. Ο Ζερβέ, ο. Πώ το λένε, ο. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ο, Σαπέλ. Αυτή δεν είναι κομική, είναι φιλόσοφη. Πώ λέγεται ο άλλο φοβερό που έκανε και στη σειρά την αστεία stand-up Το έλεγε στι προάλλε και στην εκπομπή ναι, και δεν ναι. τον ναι. θυμόμουν, είχε πάει το μυαλό μου στον Κάρλιν. Ναι, καλά, ο Κάρλιν. Ο, Κάρλι, ο Κάρλι, δηλαδή ο Κάρλιν ήταν, ήταν φιλόσοφο. Ο Κάρλι, δεν μπορεί να τον πει κωμικό τον Κάρλιν. Δηλαδή είναι σε φάση που σε προβληματίζουν τόσο έντονα αυτά που λένε. Που πάβει να είναι αστείο. Προβληματίζει τρομερά. Δηλαδή είναι, τρομα... είναι Όχι, δεν θέλω να μην κάνω τέτοιε συγκρίσει. <laughs> <laughs> Α του αφήσουμε ήσυχου όλου αυτού του πολύ μεγάλου. Περιμένει ο κόσμο από σένα όταν είσαι σε μία παρέα να είσαι ο αστείο τη παρέα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό που δεν μπορώ να στο απαντήσω πλέον, γιατί πολύ σπάνια, δηλαδή πλέον ρε παιδί μου, είμαι με πολύ συγκεκριμένου ανθρώπου. Δηλαδή, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ ώρα, δηλαδή το λίγο χρόνο που έχω, τον περνάω με την οικογένεια. Ε, οπότε δεν περιμένει τίποτα κανένα. Ε, και δεύτερο μετά το περνάω, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχω δύο-τρει παρέ, πηγέ παρέε, που είναι που λίγο πολύ, ό,τι βλαμμένο φίλο είχα τον έκανα κουμπάρο στη ζωή μου, ή του βάφσε το παιδί μου, βάφσε. Κάτι έχουμε καταλάβει Οπότε, από το OnlyFans. <laughs> ναι. <laughs> <laughs> OnlyFans, μάλλον. Οπότε πρέπει να ένα μικρό κύκλο ανθρώπων. Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπο που βγαίνω κάθε μέρα μάλιστα, Δεν προλαβαίνω κιόλα, δηλαδή δεν το κάνω από αυτό. Οπότε είμαι πολύ με δικού μου ανθρώπου κάθε μέρα που δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό που λε. Τώρα να βρεθώ σε μια κατάσταση έξω να μπορεί να το περιμένει κάποιο. Αλλά τα έχει φέρει στη ζωή που είμαι συνέχεια με, με πολύ δικού μου ανθρώπου. Που ξέρουν δεν μπορεί να κρυφτεί τώρα. Είμαι γυμνό μπροστά του. Καταλαβαίνω ποιο είμαι, Δεν δεν είναι τέτοιο. Οπότε όχι, δεν έχει χρειαστεί. Σε έχουν φέρει ποτέ σε αμηχανία. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή είσαι πάρα πολύ άμεσο, εσύ mm -hmm. ε, μπορεί ο άλλο να σε δει στον δρόμο και να έρθει ώρα φανάρα να πάνω σου κατευθείαν και να oh. είναι ένα άγνωστο. Εσύ δεν το ξέρει. Oh, Αυτό oh. όμω νιώθει πολύ δικό του άνθρωπο. Εγώ σου το, κάπου το έχω ξαναπεί. Εγώ θεωρώ, σαν φάνη, έχω πολύ λίγο έχω, την, του, την, την, την καλύτερη που θα μπορούσα δημοσιοτήτα. Τι εννοώ. Επειδή με τα βιντεάκια, με το ένα το άλλο, ε, ο άλλο νιώθει και έχω μπει μέσα στο σπίτι του. Ε, έχει ταυτιστεί με κάτι. Ρε, εσύ, είμαι βλαχοδήμαρχο. Δηλαδή το βλέπω και στη γειτονιά μου. Δεν, δε, δε, δεν είμαι ο Ρουβάτζεφ να έρθει να μου σκίσει τα ρούχα ο άλλο. Δεν είμαι ε, τέτοιο. Αλλά θα με χαιρετήσει. Ναι, Φάνη, ε... αλλά όπω έχει πει και εσύ, σε λιχουδίτσα. Ναι, <laughs> ε, μια λιχουδιά. <laughs> θα με χαιρετήσει. Ρε φίλε, δεν μου έχει τύχει ποτέ και μάλιστα ρε, εσύ, θα έρθει ο άλλο με μεγάλη εγκαρδιότητα και την εγκαρδιότητα του φίλου. Δηλαδή στη γειτονιά. Είμαι, είμαι βλαχοδήμαρχο. Γεια σου, Φάνη. Είμαι, είναι σαν να. Περπατάω και όσοι με ξέρουν, είναι να σαν να είμαι γείτονά του. Το οποίο είναι πολύ ωραίο εσύ. Δηλαδή, δεν, έχω, δεν, δεν θα έρθει κανένα να μου πει: Φανά, Θεό! δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ. Εγώ θα έχω ένα πολύ ωραίο. Ούτε βρίσκει σουτσιέν στο αυτοκίνητο, α πούμε. <laughs> όχι, όχι. Αλλά θα, θα δω ένα, μια πολύ γλυκιά χαιρετούρα, ρε, φιλε. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εμένα με γεμίζει πάρα πολύ, γιατί είναι και η συναλλαγή που κάνει με τον άλλο ρε, φιλε οι άνθρωποι που μα βλέπουν, μια συναλλαγή γίνεται χρόνο έτσι. Δηλαδή, όλο αφιερώνει κάποιο χρόνο να σε δει, το οποίο είναι μια μορφή πληρωμή. Δηλαδή, ε, οφείλει και. Δηλαδή, το θεωρώ χαζό να μην μ' αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι και σου λέω και πολύ ωραίο και πολύ γλυκό. Δεν, είχα, δεν με έχει φέρει κανένα. Δηλαδή, όσο κανένα να φαίνεται περίεργο. Τώρα να με φέρει σε δύσκολε θέσει. Δεν έχει τίποτα να πάω στο μηχανάκι. Άγουν, αλλά θα σου πω ότι αστεία είναι αυτά. Δεν έχει έρθει κάποιο να με φέρει σε δύσκολε θέσει. Όχι. Γιατί με κάποιο τρόπο, και αυτό νομίζω είναι η μεγάλη μου επιτυχία, με βλέπει όλο σαν φίλο του ρε παιδί μου. Και έτσι θέλω να με βλέπουν. Αλλά αρκεί να μείνει από αυτού του φίλου που ζητάνε δανεικά. Γιατί θα το Με Τα λεφτά δεν κάνουμε πλάκα. Ποτέ, ποτέ. Όχι, όχι, δεν έχω μια χαρά. Και ένα τελευταίο που θα σε ρωτήσω πριν σου βάλω μουσική να μου κάνει reaction είναι τι είναι αυτό που έχει μείνει και θέλει να κάνει για το μέλλον σου, α πούμε. Εκτό από εκπομπή που ζητά από τον κοκλόνι. Έχει ψηλό σταματήσει τώρα, η αλήθεια είναι. Δεν Τι είναι αυτό που θα ήθελε να κάνει και δεν το έχει κάνει ακόμα ξέρει τι γίνεται, τι θα θέλω να κάνω τώρα. είναι κάποιε ερωτήσει να ξέρει. Δηλαδή, έχω πάει και σε κάτι άλλα podcast και γίνονται κάτι ερωτήσει που πρέπει να σε. Ξέρω εγώ, Εντάξει, ο, δεν ο Κοέλη, σε δηλαδή. και το νόημα τη ζωή. Μα, μα είναι, είναι, είναι. Δηλαδή, ξέρει γίνεται. Να ζήσω. έχω τόσο ρε, παιδί μου. αυτή τη στιγμή, στα 40 μου χρόνια, δεν ξέρω πώ θα μένω. Έχω τόσο. Μετρώ τόσο πολύ ο κόσμο που αν μου λες να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή. δηλαδή, έχω, εγώ, εγώ έχω διάθεση τώρα να ζήσω άλλε 10 ζωέ. <σύντου> δεν δηλαδή θέλω να κάνω πράγματα πολλά. Δεν είναι. Δεν, δε, δε, έχω τρομα... Ό,τι και να μου πει, θα φάνηκε πάνω να πέσουμε από ένα γκρεμό σαν σε στάση λωτού. Πάμε. Αν δεν είχα τα παιδιά, θα πήγαινα. Δηλαδή θα σου πω, έχω ρίξει να κάνω Δεν έχω κάνει και πολλά πράγματα ζωή μου. Δηλαδή δεν είμαι και τόσο. Θα σου πω ταξίδια. Πε μου μια μαλακή, θα σου πω όχι. Δηλαδή αν δεν είχα τα παιδιά τώρα που με κρατάνε από το να κάνω τρελέ. γιατί με κρατάνε. Θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή θα μου πει φάνηκε πάνω να ζήσουμε άλλε 20 ζωέ. Ναι, πάμε τώρα με το κεφάλι κάτω. Έχω τρομερή όρεξη για τα πάντα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχω ζήσει κάτι και το έχω τερματίσει η ζωή μου από. Δεν θα είμαι ποτέ γεμάτο. Τι πάνε να πει να είμαι γεμάτο. Όχι να είσαι γεμάτο, απλώ δεν έχει κάποιο project στο μυαλό σου που δεν το έχει ολοκληρώσει ακόμα. Το πήγα μόνο μου τόσο Το πήγε πολύ intellectual, ναι. Πολλά θέλω. πολλά έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή και πράγματα που έχω ξανακάνει. Δεν είναι. Τώρα, αν μου πει συγκεκριμένο project που. Δεν έχω κάποιο αποθυμένο. Όχι. Δεν είναι. Και να μην πω το κλασικό. Υπάρχουν σχέδια για το μέλλον. Αυτά που θέλω αυτή τη στιγμή είμαι πολύ OK, αλλά όταν παρουσιάζονται νέες, νέα πράγματα που θεωρώ ότι εγώ μπορώ να, να, να τα κάνω καλά. Δηλαδή, αν να πει ένα δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω τα πάντα. Δηλαδή, δεν είμαι ένα άνθρωπο που είμαι πολύ. Δεν εγκατή. το βλέπει δηλαδή σε challenge να κάνει κάτι που να είναι έξω από το χαρακτήρα σου. Όχι, χαρακτήρα εντό εισαγωγικών. Δεν, 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 δεν έχω δουλειά τσάλε. Εγώ θέλω να βρω έναν τρόπο να με βάλει. σε. Να, να, να φτιάξω μια ομάδα, γιατί ομάδε φτιάχνω εγώ του καιρού, ε, έτσι ώστε να μπορούμε να, φτιάξουμε μια συνθήκη που να περνάμε καλά. Και το τι θα είναι αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση σε project το οποίο ρε παιδί μου, η συνθήκη ήταν καλά μεταξύ των συνεργατών, δεν πήγε ποτέ άσχημα. Δηλαδή όλα τα project που πήγανε καλά. Όλα, πες, λέω τα γνωστά τώρα, δηλαδή, <laughs> από το ίντερνετ που ήμασταν τώρα με τα παιδιά, με τους ε, Wixers, τον Παρασκευά, το ραδιόφωνο τώρα, ό,τι έχω κάνει και έχει πάει καλά, πάντα ήμασταν ομάδες που ήμασταν Περνάγαμε πολύ καλά μεταξύ μα, ήμασταν αγαπημένοι ε, και όλο αυτό το πράγμα έκλεινε. Οπότε πρώτα πρέπει να, να είσαι σίγουρο να έχει ανθρώπου δίπλα σου, οι οποίοι θα νιώθει εσύ σταθερέ βάσει. Και το άλλο θα έρθει, βέβαια και η ιδέα παίζει ρόλο, αλλά στη δικιά μα δουλειά παίζει πολύ ρόλο και η διάθεση. Αν δεν έχει δηλαδή όσο και ταλέντο να έχει, αν δεν υπάρχει η διάθεση, ρε παιδί μου, σου λέω και πάλι ο άλλο, βλέπει. Εγώ βλέπω νέα παιδιά κομικού. Βλέπω ποιο έχει διάθεση και ποιο, ρε παιδί μου, θα παίξει και τη μαλακία, δεν θα παίξει και τον εαυτό του. Βλέπω, ρε παιδί μου. Πότε γίνεται αυτό το βλέπει όλο ο κόσμο. Αποδε... Δεν, δεν τον κορυδεύει τον άλλον. Θεωρεί ότι πρέπει να το πηγαίνει στα, στα άκρα, δηλαδή μέχρι τέρμα. Να... Από την άποψη του ότι αν κάποιο ρε παιδί μου θέλει, ναι, μεν να εκτεθεί, mm. αλλά μέχρι ενό σημείο, Θεωρεί ότι αυτό θα τον κρατήσει πίσω. Πρέπει να, κομώδια, τα, πρέπει να τα δώσει όλα, πρέπει να είσαι διάφανο για να Όχι, σε αποδεχτεί ο κόσμο. Όχι, αυτό δεν δε, δε, δε. Σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Ρες. Τι πάει να πει να δώσει όλα. Ε, δε, αυτό είναι στον κάθε άνθρωπο. Ούτε εγώ τα δίνω. Δε δεν ξέρω τώρα, δεν, δεν λέω για την κομμωδία, θέλω να μιλήσω γιατί δεν έχω και άποψη για του υπόλοιπου. Ούτε καν για την κομμωδία πρέπει να έχω άποψη εγώ κανονικά. Αλλά ρε παιδί μου, να τα δώσει όλα. Ε... Εγώ δεν θα σε έλεγα stand-up comedian πάντω. Όχι, πάντως. δεν είναι, δεν είναι. Δεν, είναι, δεν, είναι, δεν, είναι, δεν θέλω τον εαυτό μου καν. <laughs> δεν, δεν κάνω stand-up και δεν μπορώ να κάνω stand-up. <laughs> δεν χωρά σε ένα ρόλο, ναι, φάνηλα φάνηκε λαμπρό. δεν είναι αυτό μου, ρε. Ε, πρέπει μέχρι κάποιο. Ρε παιδί μου, εγώ να μιλήσω εγώ σαν θεατή. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον υπόλοιπο κόσμο. Όπω και εσύ, θα δει κάτι ρευθύλα και θα καταλάβει αν είναι true είτε είναι κομμωδία, είτε είναι κάτι άλλο, ε, πρέπει όσοι, όσοι ασχολούνται με επαγγέλματα τη έκθεση, όσα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με κάτι που έχει να κάνει. Θε να γίνει τραγουδιστή, θε να γίνει ηθοποιό, θέλει να γίνει κωμικό, θέλει να γίνει ένα χοντρό παρουσιαστή. Το true, ακόμα ρε φίλε, και στον κωμικό και στον τραγουδιστή, και α μην έχει την καλύτερη φωνή, όταν ο άλλο βάζει την ψυχή του και είναι την καμένη την ώρα, το, βλέ, με κάποιο τρόπο το βλέπει. Είναι σαν άβρα. Το βλέπει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Είναι και το ταλέντο, αλλά η τρουίλα είναι πολύ βασική, πολύ βασικό πράγμα και εσύ, α πούμε, πιστεύω ένα τραγουδιστήριο, φίλε, που έχει λιγότερο καλή, φωνή από κάποιον άλλον, όταν βάλει την ψυχή του απάνω. Δεν, δεν συγκρίνεται. Έτσι είναι, ρε παιδί μου. Και ο κωμικό, όταν το ζει πάνω στη σκηνή. Υπάρχουν πολλοί κωμικοί με πολύ έξυπνε ατάκε. Και πολύ ωραία γραμμένα κείμενα. Αν δεν σε συμπάρει, δηλαδή δεν γίνει, ας πούμε, ο Τζιμ Κάρι. Ο Τζιμ Κάρι, προφανώ τα κείμενα του Τζιμ Κάρι και αυτά μπορεί να τα έχουν και άλλοι, ξέρω εγώ. Αλλά ο Τζιμ Κάρι, όταν μπαίνει σε ένα ρόλο, ο οποίο έλεγε ο Σαπέλο ότι σκάφασε και πάει να τον δει σε μια παράσια, σε, ένα, σε, κάτι γυρίσματα που έκανε ένα ηθοποιό. Mm. Και... Δεν το <laughs> λέει... θυμάμαι. ναι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και λέει ότι δεν μου μιλάει σαν Τζιμικάρη, μου μιλάει σαν. Ε... Όπω ήταν ο ρόλο του, ναι. Κατάλαβε γιατί τον τσιμικάρη και δεν είναι κάποιο άλλο κωμικό. Γιατί λέει, έγινε αυτό που έλεγε, ήταν διάφανο. Προφανώ θέλω να σου πω ότι τα κείμενα και τι ιδέε του Τζιμ Κάρι μπορεί να τι έχουν άλλοι και καλύτερε. Αλλά ο Τζιμ Κάρι, ρε φίλε, όλο μέσα σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι ο Τζιμ Κάρι. Έπιασα το Everest το και εγώ τώρα, έτσι. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Ναι. Θα σου βάλω να ακούσει καινούργια συγκροτήματα και θα ναι, σου βάλω, βάλω, βάλω. να ακούσει και καινούργια τραγούδια από mm. συγκροτήματα που ξέρει. Γιατί θέλω πάρα πολύ να μου σχολιάσει, α πούμε, το καινούριο τραγούδι των Μετάλικα. Το καινούριο oh, τραγούδι, πάντα τραγούδι πάντα. των Μέγκαντεθ. Θέλω μια, ένα, ένα γνήσιο reaction, Fanny mm -hmm. λαμπρό. Πουλού. Δεν έχω ακούσει τίποτα από όλα αυτά να ξέρεις. Ε. Το ξέρω. Γι' αυτό να το πούμε αυτό. Ότι ναι, είναι η πρώτη, πέξω... πρώτη γνήσια αντίδραση φάνη σε... για αρχή θα πάμε Κροατία ναι. και θα ακούσεις αφού κόψουμε εδώ πέρα το, το τζιγκλάκι Τα που υπάρχει από το διαφημιστικό. Ναι. <Τι> Πονάρα έχει αυτή η κοπέλα, αλλά όσο ώρα τη φιλοβαριέμαι. Είναι από την Ουκρανία. Λέγονται Τζίντζερ. Κάπου το έχω ξανακούσει το κομμάτι. Όπω πάει σώρας. Όχι, αυτό εννοώ. Καταλαβαίνει ότι <laughs> το, το έχω ξανακούσει. <laughs> ναι. Ωπα. λίγο. λίγο. Και ξεκίνησε η κοπέλα τόσο. Τι κρίμα η κοπέλα αυτή ήταν η αντίδραση του φάνη Λαμπρόπουλου στους Τζίντζερ. Έχουν έρθει και δύο φορές στην Ελλάδα. Μας αρέσουν πάρα πολύ. φαντάζεσαι να είσαι με αυτήν την κοπέλα κι αν της κάνεις εξομολόγηση γάμου. Λοιπόν, αυτή η επόμενη είναι Αυστραλοί. Έρχονται πάλι φέτος στην Ελλάδα. Έχουν έρθει στο Release Athens. Φέτος έρχονται σε κλειστό χώρο στο Floyd. Λέγονται Parkway Drive. Αυτό είναι στο Βάκεν, Λάιβ. Wow. Σου αρέσουν, ναι. Μ' αρέσει η αίσθηση του κοινού από κάτω. Ναι. Wow, αυτό μου αρέσει πολύ. Θα πήγαινε να του δει, δηλαδή, ναι. τώρα μ' αρέσει όσο ξεκινάει. Πω, 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 πω. Να σε το σολάρισμα, ωραίο. Έχει ωραία μουσική. Ας πούμε, ας πω. να πω κάτι. Πάτα μία βόλτα. Αυτό τώρα, άμα έβγαινε με μια φυσιολογική μπάντα φωνή. Δεν ήτανε ε, δεν θα, δεν θα Ενώ έχει ωραίο, είναι ωραίο το τραγούδι και ωραία το σολάρι και όλα αυτά. Αν έβγαινε. Ρε, παιδί με, με, όχι η φωνούλη. Με, με, να ρε παιδί απλό Έβγαινε. Χέτφιλ, δεν ξαναβγαίνει. Πώ σου πω. Χέτφιλ δεν ξαναβγαίνει. Ναι, δεν μπορώ τώρα γιατί μου, και δεν μπο... ο Χέτφιλντ δεν είναι, δεν είναι ότι είναι πολύ ικανό σαν τραγουδιστή. Δεν, δεν είναι, είναι ότι έχει χρειά όχι, ότι είναι. έχει έκταση. Είναι ότι το λέει μόνο του την ψυχή. Ε, ο ο ίδιο για τον εαυτό του έχει πει ότι τραγουδάω σαν ένα μεθυσμένο ναύτη. Ναι, και έτσι είναι ο <laughs> Χέτφιλντ. <είναι. laughs> Αλλά <laughs> μα αρέσει πολύ αυτό που εννοείται. Ναι, 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 λοιπόν, τώρα θα σου βάλω να ακούσει αυτό που λέγαμε. Το metal core. Bring me the horizon. Ποιος μου θυμίζει, ποιος μου θυμίζει... Mm. Mm. Ναι, αυτό είναι πιο κοντά στα καλά, αλλά μου θυμίζει... Εσύ είδες τελικά όλα, γύρω γύρω δεν σου θυμίζει πάρα πολύ τέτοιο, πες το... Ε, Πε του, ρε. Ε, Κόλλησε ε, το μυαλό μου τώρα. Ποιο σου θυμίζει τώρα. <Ρε> Με το, το, το άκουσε, σου, σου θύμισε τώρα. Πες στο σκύλιο, <Ρε> το σκύλο μου. Έλα. Ραπ κόλλο είναι το σκύλο του. Είναι το μέταλ. Είναι το. Ποιο του σύστημα βεντάω. Όχι, ρε. Δεν είπα και εγώ. Τα αέρα και τα όσια δεν τα κουμπάτε. <Ρε> παπαρότσι, τι. Όχι, παπαρότσι. Και αυτή που τι ένα τραγούδι βγάλανε. Αυτό δεν ήταν <Ρε> στο TikTok να πούμε. Το Λάτσε Ζόρτ, βέβαια, κομματάρα βγάλανε και σβήσαν αυτοί όλοι μαζί. Ε, Ινδιέν, πώ λέγονται. Α, Λίκιν Πάρκ. Ναι, Λίκιν Πάρκ. Δεν σου θυμίζει. Δεν είναι πολύ Λίκιν <laughs> Πάρκ. Είναι σαν να Ρε γατάκια. Η γιά, αλήθεια γιά. είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα συγκροτήματα Ρέγα, τα, έχουν γιά, τώρα, έτσι. Δεν έτσι, είναι τώρα. Allora. Αφήστε μας. Λοιπόν, λοιπόν θα σου βάλω ένα συγκρότημα το οποίο είναι από τη Δανία. η φωνή του τραγουδιστή θυμίζει λιγάκι τον Elvis Presley. Elvis Presley. Μπράβο. Μ' αρέσει πολύ ο Elvis Presley. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνω και αγαπημένο κομμάτι να που είναι. Δεν τρε... φίλε, ο Έλλη Ρέσλι με τρελαίνει. Από... Πρέπει να το μελετήσει το Έλλη Ρέσλι. Θα μου πει τώρα τι μα δε λαμπρό που Δεν είναι τυχαίο. Μπε να δει, να ακούσει ε, ένα τραγούδι που λέγεται. Βρέσκει το βίντεο στο YouTube, Πολ Ξάλαντ. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Όχι. Νο, και θα καταλάβει ότι ο πρώτο από του πρώτου που έκανε ραπ ήταν ο Έλλη Ρέσλι, να ξέρει. Τρελανέ ναι, 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 Λοιπόν, το συγκρότημα λέγεται Volbeat, και είναι πολύ αγαπημένοι μου. Αγαπάει πολύ μετάλλικα. Μα είναι, ξεκινάει. <laughs> Οι πρώτε παινιέ είναι. <laughs> Με φωνή έλεγε Σπίτι, αυτό θέλω να δω. <laughs> Εντάξει, δεν είναι, okay. αλλά... Δεν τρελάθηκες. Ωραίο είναι, μ' αρέσει. I need the game. Κανονική φωνή ρε φίλε, ναι μάλιστα Κλείναμε ένα και κιθάρας από μεταλλικά Έτσι, μπράβο, ωραία πράγματα Αυτό το ακούω Έλα αυτό είναι... Το σταματάω είναι... γιατί θέλω να ακούσεις το ρεφρέ να μου πεις Είναι memory remains αυτό ρε εσύ Ξέρεις mm. από μουσική φανή Ε, καλά Δεν παίζεις κάποιο μουσικό oh. όργανο Είναι ισορροπή όμω. Τρα... Δεν μ' αρέσει. Θα σου πω γιατί. Γιατί, γιατί μου, μου έχει μουσική μετάλλικα και μου μπαίνει μετά πώ λέγονται. Και η φωνή είναι πολύ. Πώ το λένε, Personal Jesus. Α, ε, deepest ah, mode. Ναι, μου θυμίζει κάτι σαν να τραγουδάνε deepest mode και να παίζουν μουσική μετάλλικα. Δεν είναι λίγα γητό. <laughs> Μην τα μπλέκετε αυτά, δύο εντάξει. Είναι νομίζω ναι. η καλύτερη περιγραφή που έχω ακούσει ποτέ ναι. για του ναι. Voltbeat. Εντάξει, ναι. θα το πάρω ψύχρεμα. Ναι. Και τώρα θα βάλουμε να ακούσουμε καινούριο μετάλλικα. Έλα. Περσινό. Έλα, τα γερόντια. Δεν το έχω ακούσει. Κλασικό κόψιμο. Αου. Αρέσει η μετάλικα, θα πω κάτι πολύ χοντρό τώρα. Δεν σου θυμίζουνε μόνο εδώ δηλαδή. え, θα σου πω, γενικά οι μεταλλικά έχουν πολύ motorhead μέσα. Του βγαίνει φωνή ακόμα και δεν. Εντάξει, έχουμε, έχουμε, έχουμε παίξει κάτι. Έκανε, έκανε, ναι. Εντάξει, τι παιδιά, είναι μετάλλικα. Θα σα πω ότι, οκ, ναι, μ' αρέσει. Γιατί είναι μετάλλικα. Δεν μ' αρέσει το κομμάτι, αλλά μ' αρέσει γιατί είναι μετάλλικα. Ρε, εσύ, ξέρει τι γίνεται, θα σου πω. Θα σου κάνω μια. Θα πω τώρα, θα γελάσω πάρα πολύ. Για πε. Έζη γνώρισα ποτέ από κοντά του Σακυρουβά. Θα σου πω τώρα. Που μπαίνει τώρα ο Κέρτσο και ο Ρουβά. Λοιπόν. Όχι. Ε, εγώ με το, με το Ρουβά έχω βρεθεί δύο τρει φορέ, παιδί μου, από κοντά. Σε... Mm. Τέλο πάντων, τελευταία φορά βρεθήκαμε σε ένα event. Όπου. Τέλο πάντων, κάνουμε μια παρουσίαση μαζί ο, Ρουβά για μα, αν θυμάσαι τα νιάτα μα, εμεί κορυδεύαμε τα κορίτσια που ακούγανε Ρουβά. Οι Ρουβίτσε. Που όλοι τα ξέρετε, έχουμε σιγοτραγουδίσει Ρουβά. Άκουγα να δει τι γίνεται. Φάνη, έχω όλη τη δισκογραφία. Ναι, θα σου πω. Και εμένα μου αρέσει Ρουβά, δεν το λέω Ρουβά. Από το Πάρτα. Τόσο, τόσο παλιά. Τώρα θα γίνει μετάλλικα και το θα σου πω. Είναι ρε μερικοί άνθρωποι που. καθόμαστε στο event που είμαστε με το σάκι. καθόμαστε, ο οποίο είναι ένα να πει μπύρα. Ωραίο δεν καταλαβαίνει δίπλα σου ότι έχει. Δηλαδή για τη γενιά τη δικιά μα, άμα μα ακούνε τα νέα τα παιδιά, μπορεί να μην ξέρουν κάποιο λοιπόν, είναι ο Ρουβά. Για μα λοιπόν ο Ρουβά που είμαστε τη εποχή εκείνη είναι ο μεγαλύτερο fucking star που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή η γενιά η δικιά μα. star quality. Ναι, κανονικά. Ναι, ίσω και ο μόνο στάρ που έχουμε γνωρίσει εμεί ήταν ο Ρουβά. Δηλαδή λέγαμε Ρουβά και okay, αυτέ τι εποχέ τότε έτσι ήταν. Λοιπόν, εγώ όλη μου η παιδική ηλικία. Με, έχει περάσει μέσα κακό ή καλό από τα ρουβά. Μπορεί να τον ακούω εγώ, αλλά πάντω σε πάρτι σε αυτά ήταν, μιλάμε για τρελό σταρ. Και κάθε και λέω ρε φίλε, έχω το ρουβά δίπλα μου. Δεν, αλλά επειδή είναι πολύ απλό και αυτό, δεν σου το βγάζει το τέτοιο. Παιδιά, είμαστε κανένα δύο ώρα, καθόμαστε και με το ρουβά και δεν έχω συνειδητοποιήσει, ρε φίλε. Με το που ανεβαίνει, ρε φίλε, και παίρνει το γαμμένο το μικρόφωνο, λε και πατά να κουμπί. Φίλε, έχει, έχουμε διαλυθεί όλοι. Δηλαδή, σε βάζει σε ένα μουντ τέτοιο. Φαντάζομαι, τώρα κάνω ένα παραλυσμό, θα με κράξουνε. Ναι. Φαντάζομαι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ρεπετιμό αυτό που την άβρα του. με το που ανοίγει το στόμα του, που και ο Βαζνή, και ένα φωνή σοβαρή. Αλλά ρε φίλε, η κίνησή του ο ρυθμό, ρε σου λέω, Έλληνα, εκεί στα δύο λεπτά που ήμασταν. ήμασταν έτσι από κάτω, ρε, έτοιμοι <laughs> να βγάλουμε να, πατάξω, να <laughs> σκίσουμε τα ρούχα μα. <laughs> ρε, σε, μια ενέργεια που σου <laughs> Το δε, πιστεύω. Άλλο αν σου αρέσει η μουσική του ή όχι. Ε, Φαντάζομαι να σου πω ότι κάτι αντίστοιχο, χωρί να κάνω συγκρίσει. Φαντάζομαι είναι και αυτό ο Χέτλι. Και και δηλαδή, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν κατά να σου τραγουδίσει ο Χέτλι, δηλαδή, θα σκίσει. Θα... ε, μα δεν έχει δει, δεν έχει εσύ, Τύριε. δεν έχει φίλου μεταλλάδε. Το... Δεν συγκρίνω Χέτλι και ρουβά. Δε... Συγκρίνω, ρε παιδί μου, κάποιου ανθρώπου οι οποίοι, ρε παιδί μου, με το που τραγουδάνε. Εγώ θα το πω rockstar quality. Ναι, rock, αυτό. Που ανεβαίνουν πάνω και αλλάζουν, αλλάζει, α, αλλάζει, α, αλλάζει, ο, ο άνθρωπο. Ναι. Είναι άλλο πράγμα όταν θα είσαι δίπλα του και θα πίνει καφέ, ναι, και άλλο ναι. πράγμα όταν θα ανέβει πάνω στη σκηνή. Ρε, ώρες τρει ώρε με το, με το ρουβά και έλεγα, το έλεγα εγώ Πολύ χαλα, χαλαρό και, και με το που ανεβαίνει, λέω, ήμουν εγώ με αυτόν τον άνθρωπο σου δίπλα. Ρε, σου λέω να θέλω να ασκήσω τα ρούχα μου. Δηλαδή ξε, ξεκινάει και τραγουδάει ξε, και τα δικά του. Τα, θα σου κάνω μακαρονιά με κοιμά. Μιλάμε για χάο μέσα. Ρε, εγώ πιο ρουβίτσα από όλου, ρε. <laughs> αγγίζα. Ήμουν εδώ γιατί τον είχα δίπλα. Έτσι είναι εσύ δηλαδή, και ο Χέτφιλ τώρα. Ό,τι και αν στροχωτήσει. Είναι ο Χέτφιλ, δηλαδή. Ανοίγει ο ουρανό, ανοίγει η καρδιά σου. Είναι που δεν το έχουν όλοι. Δηλαδή, σούμε, ο Ντίγκινσον δεν είναι έτσι ο Ντίκινσον. Ενώ μπορείς, σαν φωνητικά είναι πολύ ανώτερο ο Ντίκινσον από, το, ε, από αυτό. Δηλαδή, ο Ντίκινσον αυτά τα. Που και, κάνει, από Hitfield, και από το Χέτφιλ και, και από το Ρουβά. Και από πολλούς άλλους, δηλαδή, ναι. καλά, το Ρουβά και από πολλού άλλου. Δηλαδή, στα καλά τον Ντίκινσον. Μαζί σου. Δεν ξέρω Όχι αν αν. Όχι έχει... τώρα τελευταία βέβαια, γιατί πέρασε καλά, μια δε... περιπέτεια υγεία, δεν το έχει. Ρε παιδί μου, φωνητικά όμω οι κραυγέ που έβγαζε ο Ντίκινσον. Ναι. μαζί σου. από τι πιο δυνατέ φωνέ. Δεν ξέρω αν έχει αυτό που έχει. Δηλαδή, θα μου πει αυτό, θα η Ιεροσυλία. Δεν ξέρω, αυτόν τον ηλεκτρισμό που σου βγάζει ο Χέτβιλ. Δηλαδή, σου βγάζει ηλεκτρισμό ο Χέτβιλ. Δεν είναι τώρα, είναι, δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Μπορεί να το βγάζει μόνο σε μένα, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, ίσως, να μα γράψουν από κάτω. Να μα τους από Δεν κάτω, θα θα συγκρίνω, συγκρίνω του δύο, δύο. Δηλαδή, ε, και ο συγχωρεμένο ο, ο Λέμι, ε, ο Λέμι τώρα σου έβγαζε μια. Δηλαδή, έβγαινε ο Λέμι να τραγουδήσει. Και έλεγε ρε, φίλε, έλεγες, ρε φίλε, πόσο λίγο μάγκα είμαι. Δηλαδή, αν υπάρχει ορισμό του μάγκα, είναι αυτό. Δηλαδή, ένιωθε χωρί κι άλλο. Αυτό έφερε απάνω αυτό ο άνθρωπο. Όταν πέθανε ο Λέμι, είχε πει ο Χέτφιλντ ότι νιώθω, λέει, τώρα ποιο θα οδηγάει το πλοίο. <laughs> ναι, ναι, μάνα, και, ναι. ναι, ναι. Χωρί να έχει κάνει κάτι. Είναι αυτό που φέρει ο κάθε άνθρωπο απάνω του. <laughs> είναι αυτό που λέγαμε πριν για την αυθεντικότητα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ο Λέμι σου λέει ότι είμαι ένα μπουρδέλο τη κοινωνία. Τέρμα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει κάνει ζωή του. Αλλά, Τα πάντα Λέ, πιστεύω. Ναι, θέλω να σου πω ότι στο Λέμι, όπω τον έχουμε δει εμεί απ' έξω, φανταζόμαι ότι δεν μπορούσε να το κάνει κάποιο κάτι. Δηλαδή, να κάνει κακό στο Λέμι είναι το κακό το ίδιο. Δηλαδή, φοβάσαι, μη με λερώσει. Είμαι, είμαι υπόνομο. Χαίρεστηκα. Δεν τα έχω κάνει όλα. Σβήστε μου, πάνω στη σιγά πάντων. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση θέλω να μου πει: Ο γιο σου και η κόρη σου ναι. τι μουσική θα ήθελε να ακούνε, Θα προσπαθήσει να του επηρεάσει. Πιστεύει ότι θα υπάρχει μουσική όταν μεγαλώσουν. Χτύπα ξελόνα καλά, παιδιά. Δείξω πώ έχει αλλάξει η μουσική μου. Φοβάμαι μας. τι μουσική θα υπάρχει όταν μεγαλώσουν τα μωρά σου. Ρε, μη φοβάσαι να σου πω κάτι. Δηλαδή, Γιατί... ε, ακούγοντα την τραπ και το πόσο διείσδυση έχει στη νεολαία. Την ελληνική τραπ, λες. Νιώθω λίγο γιαγιά, ναι. για αρχή, αυτό το στα χρόνια τα δικά μα. Ακούγαμε άλλα πράγματα. Πρέπει να πα λίγο όμω στα χρόνια τα δικά μα. Τι εννοώ. Τι εννοώ, ότι λίγο. Δεν θέλω να συγκρίνω μουσική, αλλά μην αγριεύετε κι εσεί οι, οι παλιότεροι. Θυμάσαι, πέρα από τα καλά ποιοτικά συγκρότηματα θα μου πει, ρε φάνη, εμεί ακούγαμε τότε πρώτιτζι. Που ήταν. Θέλω να σου πω, ναι. Ξεχνά όμω και τι άλλο ακούγαμε. Δηλαδή. Ε, δεν πάω να συγκρίνω του πρώτιτζι τώρα με την τραπ, αλλά θα σου πω ότι πολλοί κόσμοι δεν ξέρει, α πούμε, ότι η Νιρβάνα, Φερρυπίν. Η Νιρβάνα που λέμε τώρα όλοι και φοράμε μπλουζ Νιρβάνα. Η Νιρβάνα στην Αμερική. Είχαν ε... τραγούδι που λέγεται Rape Me. Όχι, πέρα, πέρα, από αυτό. ήταν, ήταν, το παράτσο που είχαν ήταν τεμπέλδε. Γιατί βαριόντουσαν να τραγουδήσουν. Θέλω να σου πω ότι μερικά πράγματα με τον καιρό. Σαν γίνονται... την πηλία ύλη, ένα πράγμα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Μερικά πράγματα με τον καιρό αλλάζουν και γίνονται πιο νοστάλτζικα αυτά. Δεν συγκρίνουν την τραπτά, δεν ξέρω πώ θα είναι η τραπ. Εμένα περισσότερο με ανησυχούν τα πρότυπα που προβάλλονται μέσα από αυτό. Ειδικά, ε, εσύ, δηλαδή, Ελένα, ειδικά, για, ειδικά, ειδικά για τα κορίτσια. Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά πάμε λίγο στα δικά μα τα χρόνια. Ε, πάμε. Τι, τι, τι πρότυπα προβάλλονται, θα θέλω να σου πούμε. Όχι χειρότερα από τα δεύτερα. Και πέρα από αυτό είναι ότι. Εμεί μα λέγανε σαντανιστέ. Δηλαδή, ναι. όσοι ακούγανε metal, μα λέγανε σαντανιστέ. Δηλαδή, θα σου πω, μην Είναι και ψηλοκύκλο, φαντάζομαι. Σίγουρα ότι όσο περνάει ο καιρό η μουσική δυσκολεύει και δεν κάνω συγκρίσει των δύο εποχών. Αλλά εσύ την προφορά που φορά σε μπλούζα με ανάποδο στο σταυρό, τι είπανε στη Δονιάτα, Παίρνει ναρκωτικά. Παλιά είχαμε το άλλο. Είχε τα τουάζ και σε λέγανε πρεζάκια. Δηλαδή... Τώρα ξέρουν, είσαι σεφ. <laughs> ναι, το... <laughs> 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 ναι, ναι, κάνεις... <laughs> Νομίζω ότι κάτι και κύκλου. Δεν λέω για την τράπεζα, επειδή μου μιλώ τώρα. Που μουσικά, αν πάρει κάποια κομμάτια, έχουν, αυτό, έχουν και ωραία μουσική. Αλλά στα λόγια λε, εσύ. Δεν λίγο πιο πέρα. Να, δηλαδή, αυτό που λες, η Τριβάνα είχε ένα τραγούδι. Ρέμπει μέσα. Αν ψάξει να βρει κι άλλα. Υπάρχουν, δε, δεν πάει να κάνω αυτό, αλλά μήπω τελικά γερνάμε εμεί, λέω εγώ. Μήπω απλά η νεολαία. Και εγώ πιο γρήγορα από σένα. Ναι, όχι. <laughs> <laughs> μήπω η νεολαία δηλαδή, παραμένει εκεί που ήταν. Απλά εμεί έχουμε μεγαλώσει, Δηλαδή η νεολαία θέλει πάντα το έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν είσαι 20 χρονών. 20-25 χρονών, από τα 18 μέχρι τα 20, θε τη μαλακία τέρμα. Δεν γίνεται. Θε είτε είναι τραγούδι, είτε είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με παραβατικότητα. Είναι αυτή η ηλικία που φέρει μαζί τη μαλακία όλη αυτή τη ιδέα. Δεν είναι έτσι. Να, αλλά πολλέ φορέ πολλές φορές, στα δικά μα τα χρόνια υπήρχε πολύ μαλακία, αλλά αυτή η μαλακία έφερνε και πολύ ποιότητα μουσικά. Καταλάβει τι εννοώ. Τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα α πούμε, υπάρχει, υπάρχει ο κέντρο κλαμάρ στο εξωτερικό. Δεν σου λέω τώρα για Έλληνε. Υπάρχουν και τώρα, δεν θέλω, δεν θέλω να συγκρίνω. Όπω υπήρχαν και συγκροτήματα τότε, δεν θέλω να τα πω τώρα δημοσιονομικά που ακούγαμε εμεί τότε. Δεν θέλω να τα πω τώρα Ελληνικά συγκροτήματα, ραπ, που είχαν μέσα τώρα τέρατα. Δεν mm. είχαν αυτό το. Η πουτάνα σου τη πουτάνα μου, η πουτάνα που έχει. Δεν ξέρω, το πουτάνα πλέον κλείνεται σε, διάφορο, σε, σε διάφορου τέτοιου. Είναι πουτάνε, ναι, λεφτά, λεφτά, λεφτά ναι, ναι, ναρκωτικά, ναι, ναι, okay. γκάνια. Ναι άμα κάνει και εσύ αυτό, οπότε θέλω να πιστεύω ρε παιδί μου ότι τα παιδιά δεν θα ακούνε τη μουσική. Αλλά πρέπει να την ακούσουν για αυτή τη μουσική για να δουν την αξία του καλύτερου. Εκθέτει τα παιδιά σε μουσική, του βάζει <συσοφίλω> να κάνει. Τώρα είναι μωρά, ρε. Το είναι 4 η μία και 3,5 μηνών ο άλλο. Τι να εκθέσω. <συσοφίλω> Όχι, δεν, είναι, γιατί δεν εκθέτω. Μόνο Μόνο ζουνιά. Δεν μα αρέσουν αυτά. Μα αρέσουν. η μικρή είναι τη βλέπω να βγαίνει τίποτα μέταλλο. Τη αρέσει τρελαίνεται για Wednesday. Τη την κλείνω όμω, δεν, δεν τη βάζω. Ε, Αποφεύγω να βάζω ρε παιδί μου κάτι. Είμαστε σε φάση που μα αρέσουν τα Ακόμα. Α. Όλο το χρόνο. Είναι, είναι, πολύ μικρά τα παιδιά. Αλλά στο σπίτι, αν παίξει κάτι, θα παίξει ρε, παιδί μου. Θα παίξει σίγουρα κάτι ροκ. Βασικά. Σπάνια θα παίξει ελληνικό. Ξέρεις, δηλαδή, σπάνια θα παίξει ελληνικό. Γιατί δεν ακούω εγώ τη γυναίκα μου. Ε, παρ' όλα αυτά, έχει τρέχει η τη μικρή να την ανορίζω με. Ε, μου λέει και παίζουν το μάτια μου. Και τη τραγούδα το, 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 ξυλούρι, το, ήταν μια. <χε> και μου λέει το μάτια μου. Εντάξει, εσύ υπάρχουν. Παντού υπάρχουν ωραία πράγματα. Δεν, δεν θέλω να είμαι αφοριστικό. Ε, κάτσε να μεγαλώσουν να έχουν υγεία τα παιδιά και η μουσική είναι το λιγότερο. Μπορεί να είναι και το περισσότερο, δεν ξέρω. Γίνεσαι εντελώ γλύκα όταν μιλά για ναι, τα ναι, μωρά, ναι, 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 ναι. να ξέρει. Αλλά είναι μικρά ακόμα, πολύ μουσική. Και, και θα κλείσω λέγοντα ναι. ότι έχω ακούσει από το στόμα σου την πιο ωραία γονεϊκή συμβουλή που έχω ακούσει ποτέ μου. Ότι όταν γίνεσαι γονιός Είσαι πρότυπο για το παιδί σου και πρέπει να αλλάξει και εσύ, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν mm. από τα πρότυπα που βλέπουν. Αυτό είναι είναι το, πολύ όμορφο το, αυτό. Και, είναι το πιο και μπράβο σου. Είναι το πιο δύσκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το να γίνεις παράδειγμα για τα παιδιά... Και εμεί οι μεγάλοι ξέρουμε, το σωστό ξέρουμε ποιο είναι. Άλλο ναι, δεν το κάνουμε. Εντάξει. Αλλά το δύσκολο είναι ότι πρέπει να μεταμορφωθείς. Δηλαδή, πρέπει, αν θε το παιδί σου να γίνει καλό άνθρωπο, πρέπει να γίνει καλό άνθρωπο για να το δει. Γιατί τα παιδιά ποτέ δεν κάνουν αυτό. Εγώ αυτό έχω λάβει ο, λίγο καιρό που είμαι γονιό. Ότι το παιδί ποτέ δεν θα κάνει αυτό που θα του πει. Το παιδί θα κάνει αυτό που βλέπει. Mm. Αυτό έχω παρατηρήσει εγώ τώρα από τη δικιά μου τη σκοπιά, χωρί να θέλω να το παίξω καθηγητή γονική τέτοιο. Οπότε, αν θε να δει. Κάτι καλό στο παιδί σου ή κάτι. Πρέπει να το, το κάνει εσύ πρώτα. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. θέσει το παιδί σου να πλένει κάθε μέρα τα δόδια του. Πρέπει να σε βλέπει να Αν πηγαίνει το βράδυ και το έπνο, δεν το κάνει ποτέ. Ό, ό,τι βλέπει το παιδί, σε αυτές τις ηλικίε που είμαστε εμεί τώρα, Τέσσερα χρονών, ενό χρονού, εκεί πέρα. Εκεί γίνεται όλη η δουλειά. Ναι, δεν θες το παιδί σου... Μετά είναι πολύ αργά. Βέβαια. Δεν θες το παιδί σου να κάνει κακέ έντονε που έχει. Απλά μην τι κάνει. Οπότε τι σου λέει η ζωή, ότι φιλε, αν θε και αγαπά πραγματικά το παιδί σου, πρέπει να αλλάξει εσύ ο ίδιο ριζικά από μέσα σου. Και εκεί λε: Όχι, είμαι παλιάνθρωπο. Α συνεχίσω να κάνω αυτά που έκανα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάνη. Εδώ, εγώ Σε ευχαριστώ. αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ σταμάτα, είχαμε Σου εύχομαι με ό,τι καλύτερο. <laughs> και εγώ σε σένα. Και ελπίζω θα μου λείψει πολύ αυτό το καθημερινό καλημέρα μα. Ε, ε, να σου πω κάτι και έξω δει. Ελπίζω να μην σταματήσει να ακούσω το ραδιόφωνο. Ποτέ. Τέτοιο. Είμαι <laughs> φανατική. <laughs> το, το, έχω πει και στον αέρα του Metal Radio, να ξέρει αυτό. Ότι, μου. ότι ακούω κάθε πρωί music, φάνηλα Λαμπρόπουλο φανατικά. Εύχομαι το Metal Radio κάποια στιγμή να γίνει η μεγαλύτερη metal πλατφόρμα στην Ελλάδα. Υπερβολή τώρα όλο αυτό. Πάρα <laughs> πολύ. <laughs> Αλλά σε ευχαριστώ και μόνο που το ξεστόμησες. Φιλάκια πολλά. Φιλιά.